είναι οι δικές σου πληροφορίες τώρα που έχεις συλλέξει, που είσαι από την πρώτη στιγμή έξω από το σπίτι της Μίνας. Βαγγέλη, θέλω και Αμαλία, θέλω να σας πω καταρχήν ότι πρόκειται για μια απόπειρα εκφοβισμού και τρομοκράτησης και προσπάθεια φήμωσης της ελεύθερης έκφρασης των δημοσιογράφων και της ελευθεροτυπίας, που όπως είπε και η προσταμένη του αστυνομικού ρεπορτάζ στο κανάλι μας, το Open, δεν πρόκειται να μας πτωήσει. Είμαστε λοιπόν σε έναν ήσυχο δρόμο εδώ στο Παπάγου, στις 2 και 4 τα ξημερώματα. Ήρθε κάποιος άγνωστος ή άγνωστοι δράστες μέσα στο σκοτάδι, πέρασαν μέσα την καγκελόπορτα και μπήκαν μέσα στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης του κτηρίου, όπου βρίσκεται το αυτοκίνητο της συναδέλφου μας. Στον μπροστινό τμήμα, λοιπόν, είτε το περιέβρεξαν με κάποιο έφλεκτο υγρό, είτε έβαλαν κάποιον αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό, ίχνη του οποίου δεν κατάφεραν να βρουν μέχρι στιγμής οι αρχές, ούτε οι πυροσβέστες, ούτε και η αστυνομία. Προκάλεσαν φωτιά και έτσι λοιπόν το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Ακολούθως έσπευσαν να εξαφανιστούν, να χαθούν πάλι μέσα στο σκοτάδι. Όπως είπε και η Μίνα, βγήκαν οι γείτονες με λάστιχα, ως ότου να έρθουν οι πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά, κατάφεραν όντως να την περιορίσουν και εν συνεχεία έγιναν οι έρευνες. Να σας πω ότι από την ευρύτερη περιοχή, παρά τις έρευνες των αστυνομικών, δεν εντοπίστηκαν κάποιοι ύποπτοι για να προσαχθούν στην αστυνομία για ανάκριση από τη συγκεκριμένη περιοχή. Και αναμένουμε κάποια στιγμή εντός της ημέρας, της σήμερα ή της αυριανή ημέρα, να βγει στην γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου κάποιο κείμενο που να αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την επίθεση εδώ στην περιοχή. Πάντως βλέπουμε ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός το αυτοκίνητο της Μίνας Καραμίτρου. Ολοσχερός πραγματικά. Και ευτυχώς που δεν επεκτάθηκε, όπως είπε και η ίδια, η φωτιά, και να πάμε μετά σε άλλες καταστάσεις. Ευτυχώς. Όμως είχαμε, Αντώνη, και ένα άλλο περιστατικό.